Ρούβας και ΠΑΟΚ, δύο ομάδες που ξεχώρισαν στο περσινό πρωτάθλημα της Α1Ε, έμελε να ξεκινήσουν με μεταξύ τους μονομαχία την φετινή σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να πατά καλύτερα στα πρώτα λεπτά και να έχει ευκαιρία με τον Σεραφιμίδη, αλλά να πληγώνεται από έναν πρώην ποδοσφαιριστή του. Στο 19ο λεπτό, ο Μύρον Ανογιαννάκης, που μετακόμισε αυτό το καλοκαίρι από τον Κρουσόνα στην Γέργερη με απευθείας κόρνερ, άνοιξε το σκορ, αλλά με χαρακτηριστική κίνηση δεν πανηγύρισε την επίτευξη του γκολ. Ο ΠΑΟΚ στο 35 απείλησε με κεφαλιά του Κουράκη, ενώ στο 40 ο Ρούβας είχε διπλή ευκαιρία, αρχικά με το σούτ του Χριστοφοράκη και τον Σταυρακάκη να διώχνει σε κόρνερ και τον Ανογιαννάκη να απειλεί ξανά, αλλά αυτή τη φορά τον ολοφύλακας του ΠΑΟΚ ήταν σε ετοιμότητα. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, Σεραφιμίδης και Κουράκης είχαν διπλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους για να ισοφαρίσουν, ενώ αμέσως μετά ο Ρούβας παραλίγο να βάλει δεύτερο γκολ με τον Κουτσογιαννάκη. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ, καθώς με την σέντρα η εξαιρετική παλιά του Ανογιαννάκη έβγαλε σε θέση βολής τον Χριστοφοράκη και εκείνος έκανε το 2-0 για τον Ρούβα. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν άψογα το υπέρ του σκορ στην συνέχεια, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή αλλά χωρίς αποτέλεσμα και τις ευκαιρίες των Λιδάκη, Μανουσάκη και Κουράκη να μην γίνονται γκολ.